Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, όπως ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και φυσικά dmgeo.gr για να μην χάνεις νέα για όσα συμβαίνουν γύρω από το οικοσύστημα της Apple. Έχεις πάρει το καινούργιο σου iPhone και σε λούζει κρύος υδρότας για το πώς θα μπορέσεις να μεταφέρεις όλα σου τα αρχεία εύκολα από το παλιό σου στο καινούργιο iPhone. Οπότε παίρνεις το παλιό σου iPhone, βγάζεις την παλιά SIM και προσθέτεις την παλιά SIM στο καινούργιο τηλέφωνο. Το παλιό μας κινητό δεν το απενεργοποιούμε, το αφήνουμε ανοιχτό και το αφήνουμε δίπλα. Όταν το αφήσουμε δίπλα από το ένα στο άλλο, θα σας βγάλει ένα μήνυμα στο οποίο θα σας γράφει να πάρετε όλα τα αρχεία από το προηγούμενο τηλέφωνο στο καινούριο. Φυσικά, εμείς πατάμε διαμόρφωση του iPhone και πατάμε επόμενο. Μόλις πατήσουμε επόμενο, ουσιαστικά το κάνει για να ζευγαροποιήσει το ένα το άλλο. Οπότε θα μας βγάλει ένα μοτίβο στο καινούριο iPhone και θα πρέπει ουσιαστικά να το σκανάρουμε με την κάμερα του παλιού μας iPhone. Η διαδικασία πλέον έχει γίνει πάρα πολύ εύκολη, οπότε ουσιαστικά μπορείς πάρα πολύ εύκολα να περάσεις το Apple ID σου και όλα τα δεδομένα από το παλιό στο καινούριο, πατώντας επόμενο. Εδώ θα μας ζητήσει να βάλουμε έναν κωδικό. Αυτός ο κωδικός είναι ουσιαστικά ο κωδικός που ξεκλειδώνει το παλιό μας τηλέφωνο. Μόλις βάλουμε τον κωδικό, θα χρειαστούν μερικά λεπτά φυσικά για να συγχρονίσει από το ένα στο άλλο και να γίνει ουσιαστικά η διαμόρφωση. Μόλις γίνει η διαμόρφωση, θα μας βγάλει το μήνυμα να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ID στο νέο μας τηλέφωνο. Αν δεν θέλετε να το δημιουργήσετε τώρα, μπορείτε να το κάνετε μετά από τις ρυθμίσεις. Εμείς το διαμορφώνουμε τώρα. Εφόσον διαμορφώσουμε το ID στο παλιό μας τηλέφωνο, θα μας έρθει ένα μήνυμα ότι μία νέα συσκευή προσπαθεί να μπει στο Apple ID μας. Μην σας αγχώσει το μήνυμα φυσικά, καθώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Το αμέσως επόμενο πράγμα που θα μας βγάλει είναι η μεταφορά των δεδομένων. Αν θέλουμε να κάνουμε ανάκτηση από iCloud και εφεδρικό αντίγραφο ή να πατήσουμε μεταφορά από iPhone σε iPhone. Αν σε περίπτωση δεν έχεις χώρο στο κινητό σου ή δεν έχεις χώρο στο iCloud ακόμα καλύτερα, τότε θα επιλέξεις να πας από iPhone σε iPhone. Όπως εγώ, ας πούμε, που τις φωτογραφίες δεν τις έχω στο iCloud και τις έχω όλες μου στο κινητό μου, επιλέγω τη μεταφορά από iPhone σε iPhone, που είναι και η πιο γρήγορη λύση. Εδώ πέρα στους όρους πατάμε επόμενο και εδώ πέρα θα μας βγάλει ουσιαστικά να κάνουμε διαμόρφωση του νέου τηλεφώνου. Εφόσον επιλέξουμε επόμενο, θα μας βγάλει τα κλασικά μηνύματα που μας βγάζει για το message, iMessage και FaceTime και την ανάλυση iPhone, αν θέλουμε να κάνουμε κοινοποίηση των δεδομένων και της ανάλυσης του iPhone στην Apple. Πατάμε ναι και στους προγραμματιστές πατάμε όχι. Εδώ είναι το επίγον σως, απλά πατάμε επόμενο για να συνεχίσει τη διαδικασία. Εδώ μας βγάζει ότι έχει μια ενημέρωση λογισμικού, πατάμε να γίνει update και αναμένουμε να γίνει η λήψη και το download. Μόλις φυσικά τελειώσει, ανοίγει ξανά το τηλέφωνό μας. Μόλις γίνει ουσιαστικά το update του κινητού μας, ξεκινάει μεταφορά από το ένα iPhone στο άλλο. Η διαδικασία κρατάει λίγα λεπτά, ανάλογα με την ταχύτητα του ίντερνετ που έχετε. Αν έχετε καλή ταχύτητα ίντερνετ, τότε το κινητό σας θα κάνει μια σχετικά γρήγορη μεταφορά. Αν κάνετε ανάκτηση από iCloud, θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο γιατί κατεβάζει όλα τα δεδομένα από το iCloud. Ενώ αν κάνετε από iPhone σε iPhone, κάνει προφανώς λιγότερο γιατί απλά μεταφέρει τα αρχεία και κατεβάζει κάποιες από το iCloud. Εφόσον τελειώσει η μεταφορά, το iPhone θα μας γράψει ότι η μεταφορά ολοκληρώθηκε, αλλά το νέο iPhone δεν θα ανοίγει. Μην αγχωθείς γι' αυτό, καθώς θα περιμένει ουσιαστικά να κάνει install το λογισμικό στο νέο iPhone. Οπότε περιμένεις στο μήλο και περιμένει ουσιαστικά να φορτώσει. Το κινητό θα κάνει επανεκκίνηση περίπου 3 φορές. Μόλις γίνει install του λογισμικού, θα βάλεις Face ID ή κωδικό για να ανοίξει το νέο τηλέφωνο. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να βάλουμε το Apple ID μας. Μόλις ανοίξει το νέο τηλέφωνο, θα χρειαστεί Apple ID και συνθηματικό για να συνεχίσει η διαδικασία. Το Apple ID φυσικά που είχαμε στο παλιό μας τηλέφωνο και έχουμε σε όλες τις συσκευές Apple που χρησιμοποιούμε. Βασικό και πολύ βασικό, ποτέ δεν ξεχνάμε το Apple ID. Είναι ένα ID το οποίο χρησιμοποιούμε για οποιαδήποτε, για οτιδήποτε και για οπουδήποτε. Αν το ξεχάσεις, γίνεται εύκολα ανάκτηση, το έχουμε δείξει σε βίντεο. Το αμέσως επόμενο βήμα φυσικά είναι να γίνει η ταυτοποίηση του νέου τηλεφώνου. Θα μας βγάλει
ένα μήνυμα ειδοποίησης «Καλώς ήρθατε στο Apple ID». Θα σας στείλει γνωστοποίηση στο παλιό iPhone να πατήσετε «Να επιτρέπετε». Σας λέω ότι το κινητό σας βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και θα σας βγάλει το παλιό τηλέφωνο έναν εξαψήφιο κωδικό, τον οποίο πρέπει να βάλετε στο νέο τηλέφωνο. Ο κωδικός βγαίνει σε οποιαδήποτε άλλη Apple συσκευή και αν έχετε. Apple Watch, iPad, MacBook, όποια είναι ενεργή εκείνη την ώρα. Τώρα, επειδή κάνουμε μεταφορά από το ένα στο άλλο, είναι εύκολο να το βάλουμε από το παλιό iPhone. Θα μας βγάλει πάλι ειδοποίηση ότι η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχει αλλάξει, και περιμένουμε ουσιαστικά να γίνει επαλήθευση στο νέο τηλέφωνο. Μόλις γίνει η επαλήθευση, θα μας βγάλει μήνυμα το iPhone, το παλιό iPhone, ότι να κάνουμε σβήσιμο. Για την ώρα εγώ δεν θα το πατήσω γιατί θέλω να πάρω κάποια δεδομένα ακόμα και να τα μεταφέρω κάπου αλλού. Εσείς θα πατήσετε συνέχεια και θα γίνει διαγραφή του κινητού, του παλιού τηλεφώνου, χωρίς να πειράξει τίποτα από το νέο τηλέφωνο. Το ξαναλέω, τίποτα από το νέο τηλέφωνο. Το παλιό τηλέφωνο πλέον είναι παρελθόν. Το Apple ID πλέον έχει περάσει στο νέο τηλέφωνο και έχει γίνει ανάκτηση από το iCloud των δεδομένων που έχετε κατευθείαν στη νέα συσκευή. Το αμέσως επόμενο βήμα στο νέο τηλέφωνο είναι να μας βγάλει τις κάρτες. Οι κάρτες είναι ακριβώς όπως ήταν στο προηγούμενο τηλέφωνο, γιατί σας είπα περνάνε τα πάντα όπως είναι. Πρέπει να θυμάστε τα CCV της κάθε κάρτας, για την ώρα εγώ θα πατήσω παράληψη και θα τα βάλω μετά. Εσείς τα βάζετε εκείνη τη στιγμή όλα τα CCV των καρτών που έχετε για να συνεχίζετε ουσιαστικά την εγκατάσταση στο νέο τηλέφωνο. Θα σας βγάλει πάλι το πήγον σώσ, θα πατήσετε επόμενο και μετά θα σας γράψει καλώς ήρθατε στο νέο iPhone. Εκεί θα κάνετε swipe up και όπως βλέπετε το τηλέφωνο είναι ακριβώς το ίδιο. Τα widget, οι σημειώσεις, οι εφαρμογές, τα πάντα. Και αν δεν έχεις πιστεί ακόμα ότι είναι ακριβώς ίδια, θα πάμε στις φωτογραφίες. Ανοίγω λοιπόν τις φωτογραφίες και βλέπετε ότι τραβήξαμε φωτογραφία το νέο iPhone την ημέρα που το κάναμε unboxing, την ημέρα που γυρίζεται αυτό το βίντεο. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέχρι και οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το παλιό τηλέφωνο. Και αν ακόμα δεν σε έχω πείσει, ανοίγω τα ξυπνητήρια. Βλέπετε ότι χωρίς να προσθέσω ξυπνητήρι στο νέο τηλέφωνο, έχουν περάσει μέχρι και τα ξυπνητήρια. Ξυπνητήρια, φόντο, ήχος κλήσης, τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου άρεσαν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω, όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.